Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ένας παίκτης που αγωνίστηκε επί πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και ξεχώρισε, κυρίες και κύριοι, για το ήθος του, για το φιλότιμό του, για το σθένος του, για την ψυχάρα του, αγαπητός από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και προσωπικά δικός μου φίλος, αγαπητός σε μένα και όπως και σε όλη τη μεγάλη μερίδα του παοξίδικου κόσμου. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά, στη δεύτερη μέρα σήμερα που ξαναγύρισα εδώ στο Λίμπερο, καλωσορίζω το Μιχάλη Λοντιάδη. Γεια σου ρε Μιχάλη, είσαι ωραίος! Είσαι ωραίος Γιώργο μου, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα ρε φίλε, τι κάνεις? Δώσε το Θεό. Πλέον έφυγες από την Ασπροβάλτα. Και τώρα που βρήκαμε εκεί πέρα ρε, το αυτό ρε, μήπως κάναμε καμιά δουλειά και οικονομήσουμε τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου, τώρα βρήκες να φύγεις. Το σπίτι το έχεις εκεί ή τάφησες? Όχι ρε, νίκιαζα ρε Γιώργο, δεν έχω σπίτι. Καλά ρε, νίκιαζες, δεν έχεις σπίτι ρε, έπαιξες 15 χρόνια μπάλα να πούμε. Και βρήκες την παλίτσα με τα λεφτά και την πήγες πίσω, δεν σε αγόρασε δυο σπίτια να δώσεις και ένα εμένα? Με τι ρε Γιώργο? Με τη βαλίτσα που βρήκες τότε στο δρόμο. Με τα 20 αφού εκατομμύρια. Αφού τα πίσω τα λεφτά ρε Γιώργο. Τα έδωσα στην αστυνομία ρε Γιώργο. Τα ξέρεις ρε Γιώργο. Τα ξέρω. Γι' αυτό είσαι ο Λοντιάδης. Γι' αυτό το όνομά σου είναι χαραγμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό σε αγαπάει και ο κόσμος. Όχι μόνο γιατί σου είναι και τίμιο παιδί. Αυτά είναι αμοιβαία. Αυτά είναι αμοιβαία. Τι κάνεις? Για πες μου τώρα πώς το βλέπεις το μάτς. Σε πρώτη φάση πώς είδες τους καινούριους παίκτες του ΠΑΟΚ? Ξεχώρισες κάποιον από αυτούς? Μ' άρεσαν ότι γίνεται μια καινούργια δουλειά. Μ' άρεσε όλο το σκηνικό που έχουν πάρει στις μεταγραφές. Συγχαρητήρια στη διοίκηση. Δεν είναι η διοίκηση τώρα, δεν είναι η διοίκηση τώρα Μιχάλη όπως ήμασταν παλιά εμείς. Τώρα υπάρχουν μάνατζερ, υπάρχει διευθυντής ποδοσφαίρου. Γιώργο, εμείς φέραμε 11 παίκτες τότε και λέγαμε αμάν μην τραυματιστεί κανένα και δεν θα έχουμε δεκάδα. Άστα και τα παλιά, άστα, μην τα θέλω να τα ξεχάσω. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ο μεγαλομέτωχος μας... Μακάρι να τον είχαμε και τότε εμείς από τον άνθρωπο. Βέβαια. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έτσι είναι, κυρία, αλλάζουν. Έτσι είναι, θέλει και λίγο τύχη. Θέλει και λίγο τύχη. Στη ζωή μας. Δεν ήμασταν τυχεροί, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, πάω και είμαστε όμως και στα δύσκολα πάω και είμαστε. Και στα δύσκολα πάω. Καλοί παίκτες, εγώ τους είδα, όσους είδα. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο υλικό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Απλώς λίγο ο προπονητής μας, τώρα θέλει λίγο χρόνο. Πιστεύω θα βρει το σύνολο, Γιώργο, γιατί είναι 24 ποδοσφαιριστές σάξι, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλα. Θέλει δουλειά, καθώς έχει τρελαθεί τώρα, δεν ξέρει ποιο να βάλει. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση τώρα πετάει ο ένας, πετάει ο άλλος, άλλοι παίζουν, χαμός γίνεται. Είναι δύσκολα, εγώ δεν ήθελα να προχωρήσω σε αυτήν τη θέση, Γιώργο. Πάντως θα την προτιμούσα αυτούν τη θέση από τον προπονητή που είχες τότε με 11 παίκτες. Καλύτερα να έχω και να λέω αμάρε Θεέ μου ποιο να βάλω, και όχι. Σίγουρα ρε Γιώργο. Μα ο Πάγκος παίρνει τα πρωταθλήματα τώρα, Γιώργο μου. Βέβαια. Το βάθος Πάγκου. Διότι οι ταχύτητες είναι πολλές πλέον και βλέπεις ότι υπάρχουν και συχνότατοι τραυματισμοί. Είναι από τη δικιά μας την εποχή η ταχύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον που παίζουν οι ποδοσφαιριστές και αυτό χτυπάνε και άσχημα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν να τραβήξει το πόδι σου πάνω σε μια φάση, έρχεται ο άλλος και στο παίρνει. Η ταχύτητα, Γιώργο, δεν θα το λέγα γιατί και εγώ ήμουν πολύ γρήγορο. Ήσουνα, βεβαίως ήσουνα, ναι, αλλά δεν ήταν όλοι γρήγοροι σαν και εσένα. Ας πούμε τώρα, το που λένε του ΠΑΟΚ τότε, το Γιώργο τον Τουρσουνίδη, ήσουν πιο ταχύς. Τι πιο ταχύς, από όλους είναι πιο ταχύς. Από όλους. Εντάξει, είχαμε τον Τζόνο Αναστασιάδη που ήταν ταχύς, τον προπονητή. Ναι. Εγώ ταχύς. Δηλαδή ήμασταν 3-4 παιχνίδια, αυτοί ήταν, δεν ήταν. Αυτό να το. Από τους 26 ήταν οι 4, αυτοί ήταν. Με τον Τζόνι τον Αναστασιάδη, ξέρεις ποιον παρομοιάζω? Αυτό το αριστερό το εξτρέμ, πώς το λένε τώρα ρε που έχουμε? Το Μακ. Το Μακ. Πιο γρήγορος ήταν ο Τζόνι. Πιο γρήγορος ήταν, 100 φορές. Ναι, αλλά αυτός είναι πιο. Και ο Μπορμπόκης ήταν πιο γρήγορος. Ο Στέφανος. Βέβαια. Ο Στέφανος ο Μπορμπόκης. Με την μπάλα, έτσι, στα 5 μέτρα. Άνοιγε την μπάλα, γεια σας. Μάλιστα.
Αυτό το οποίο ξεχωρίζεις εκτός από την ταχύτητα και το ταλέντο, τι είναι άλλο στον ΠΑΟΚ σήμερα, δηλαδή το ότι ακόμα δεν βρήκαν τα πατήματά εγώ τους. Εγώ πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή, Γιώργο μου, ότι έχεις την καλύτερη ομάδα της δεκαετίας τώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι. Δηλαδή έχεις παίχτες. Μάλιστα. Είναι και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για φέτος. Εγώ να δεις και γουστάρω και τον προπονητή γιατί είναι και τρελοκομεία, αυτούς μου αρέσουν οι τρελοί. Ναι και τρελοκομεία. Δηλαδή στο 90 είναι όρθιος, στο 90 είναι όρθιος και βρίζει και κάνει και ράνει και εσύ εκεί, εσύ εκεί. Δεν είναι οδηγίες, κατάλαβες. Στο 90. Ένας προπονητής που έχει παραστάσεις πολλές από του Γιουβέντους, που έπαιξε 7-8 χρόνια, 9 πόσο έπαιξε και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ναι, Άδωνη, καλημέρα, τι κάνεις? Σήμερα έχουμε την αυμαγία της Σαλαμίνου. Σε πήρα τηλέφωνο μήπως λέγαμε δύο κουβέντες, αλλά πλέον τελειώνει η εκπομπή, Άδωνη. Αν θα μπορέσουμε αύριο να μιλήσουμε γι' αυτό, για το σημερινό, θα σε πάρω ένα τηλέφωνο κατά τις 8.30. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ο φίλος μου Άδωνης ο Γεωργιάδης, θα λέγαμε πέντε πράγματα για τα πολιτικά, αλλά τον ήθελα στο πρώτο μέρος και σήμερα έχουμε την αυμαχία της Σαλαμίνος, μια ιστορική... Πολιτικά δεν με ενδιαφέρουν, Γιώργο. Τα ιστορικά, ρε, δεν άκουσες, τον είπα, για την αυμαχία της Σαλαμίνος. Πουλάει βιβλία, αυτό θα γράφει εκεί μέσα, τα ξέρει αυτά. Ο Άδωνης, να σου πω κάτι, βγάζει το ψωμί του πολύ τιμία, πουλάει βιβλία ο άνθρωπος και ξελαρυγγίζεται, δεν είναι λαμόγιο. Μπορεί πολιτικά να, μαζί του να διαφώνω σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι ένας τίμιος αγωνιστής και καλός οικογενειάρχης. Τότε γιατί η πολιτική πάει στράφη, Γιώργο, αφού είναι όλοι τίμοι γαμάτες. Γιατί δεν είναι όλοι σαν τον Άδωνη. Εδώ πεινάει όλη η Ελλάδα, ρε Γιώργο, αυτοί είναι όλοι τίμοι, να πούμε. Τα κοπρόσκυλα τώρα που τα υπερασπίζεσαι και όλα. Όχι, εγώ για έναν μίλησα, δεν μίλησα. Με, όλοι μαζί, ρε Γιώργο, όλοι μαζί, ρε. Ρίχτους μαζί σου. Όλοι μαζί, εδώ δεν θα πάρουν γάλα οικογένειες τώρα. Τα μαϊμούνια τώρα, κάτω με σύγχυσε πρωί-πρωίμα το Θεό. Όχι, ρε φίλε, καλός είναι ο Άδωνης, είναι αγωνιστής. Ρε, δεν είναι... να μου πω τώρα, κανένα τους, Γιώργο, κανένα τους. Εντάξει, έχεις. Παίρνουν 10.000 τώρα το μήνα και τα έξω τους άλλα 10.000, 20.000 το μήνα τώρα. Και οι οικογένειες δεν έχουν να πάρουν γάλα και ψωμί τώρα. Και είναι καλή από τα μαϊμούνια. Πω, ρίχτους πράγμα, μαζί σου είμαι, αλλά τον Άδωνη άσο. Τι, ρε Γιώργο, δηλαδή η αλήθεια είναι πικρή, αλλά είναι αλήθεια, ρε Γιώργο μου. Είναι. Αγανακτισμένος τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλα, να πούμε. Αγανακτισμένος ακούω. Πω. Αγανακτισμένος είμαι, Γιουργάκη μου. Λοιπόν, πάμε, ας τον Άδωνη, τον αδερφό, ναι. Δεν τον έχω αύριο, μάλλον. Εσύ εσένα πήρε τηλέφωνο, Γιώργο, και... Τον είχα πάρει πιο μπροστά και δεν μπορούσα να μην τον... και κακό, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω τίποτα με τον Άδωνη, έτσι, δεν προσωπικό. Όχι, γενικά για το πήρε. Γενικά, μαζί σου, δηλαδή, άμα ήταν να τους διώξεις όλους μαζί και να πάρεις, ας πούμε, και 15-20 που δεν φταίνε, πάρ' τους και τους 20. Δεν τρέχει τίποτα, μαζί σου είμαι. Όλους μαζί. Τι ωραίος είσαι, ρε Μιχάλη, για κάνε μου μια πρόβλεψη για αύριο. Κοίτα, Γιώργο μου, άμα, και λέω άμα, έτσι. Ναι. Άμα πιάσει την απόδοση που μας έδειξε ο ΠΑΟΚ, που πέσαινε στα πρώτα μας 90 λεπτά και τους έβαζε μέσα δίχτυα, δεν γλιτώνει καμία ομάδα. Σας είπα όμως, έτσι. Μην το παίρνετε τέτοιο. Άμα πιάσουμε την απόδοση αυτή που θέλουμε όλοι μας, δηλαδή στα πρώτα δύο μάτς, το είδα αυτό, το είδα. Μα σε όλα τα μάτς ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Και στα μάτς που έχασε. Και στο μάτς με τα Γιάννενα που έχασε 3-1, είχε 70% κατοχή. Είχε ρε Γιώργο. Και με την Ξάδη το 0-0, δεν περάσανε τη γραμμή. Μα είπαμε, Γιώργο, φέτος έχουμε καλούς παίκτες. Δηλαδή έχουμε το καλύτερο ρόστερ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό και από την ΚΑ, αλλά αυτοί οι 11 που θα παίζουν μέσα πρέπει να τα αποδείξουν, Γιώργο. Όχι ότι είμαι εγώ καλύτερος παίκτης και επειδή είμαι ο Λοντιάδης θα κάθομαι εκεί στη γωνία και θα πω εντάξει ο Λοντιάδης είμαι. Πρέπει να τα αποδείξω μέσα στο αγωνιστικό χώρο, Γιώργο μου. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή μα πιάσουν την απόδοση. Είναι νέα παιδιά όλα, εκτός από τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος είναι μια κλάση των είδων στον άνθρωπο, είναι πρίγκιπας. Ας τον Μπερμπάτοφ, ξέρει 500 κιλά μπάλα και πότε στα δύο μάτια που μπήκε αλλαγή, Γιώργο, άστο. Όποιος με λέει για αυτόν τον άνθρωπο κάτι, δηλαδή μόνο που παίζει με μία την μπάλα, έβγαλε την παλιά εκεί πέρα στο μάτι τώρα τετατέτ. Δηλαδή, άστο, ο άνθρωπος είναι αστροναύτης. Αστροναύτης, την μπάλα πάνω είναι αστροναύτης. Άστο.
Έχεις δίκιο και ήθελα να συμπληρώσω ότι οι άλλοι είναι όλα μικρά παιδιά. Θέλουν να δείξουν πράγματα ώστε να φτιάξουν τη ζωή τους τώρα που τους δόθηκε η ευκαιρία και δεν το φοβάμαι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι καλός. Αρκεί να μπορέσει να δεθεί η ομάδα και ο κόσμος να κάνει την υπομονή που πρέπει να κάνει σε κάτι που δημιουργείται τώρα, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Παίζει ρόλο και η βροχή τώρα αυτή, δεν μου αρέσει καθόλου. Να μάμα βρει και αύριο, Γιώργο, θα είναι βαρύ το γήπεδο, δεν θα μπορείς να πιάσεις την απόδοση που θέλεις. Στο βαρύ το γήπεδο υπερτερεί η δυναμική, έτσι. Η δυναμική και η αμυντική. Οι αντίπαλοι πάντα, βέβαια, οι αντίπαλοι, γιατί μια να τσάφ να γίνει. Εντάξει, τώρα έχει πολλά. Φυσικά στην τεχνική κατάρτιση πιστεύω ότι υπερτερούμε το δυνάκι, έτσι. Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Θυμάσαι κάποιο παλιό αγώνα με την ΑΕΚ, είτε εδώ είτε κάτω? Πολλά θυμάμαι, ρε Γιώργο, πολλά θυμάμαι. Για πες κάποιο. Όλα τα θυμάμαι, μα. Τι να πω, ότι αυτή την ΑΕΚ δεν μπορούσαμε να την κερδίσουμε, τέλος πάντων. Δεν μπορούσαμε να την κερδίσουμε. Ήταν ο δαίμονας του ΠΑΟΚ αυτή η ΑΕΚ. Ήταν ο δαίμονας, δηλαδή είχαμε καλή ομάδα, αλλά πάντα κάτι γινόταν. Αυτός ο Κόσκι τότε, άμα θυμάσαι τον Κόσκι τότε, πάντα γινόταν, κερδίζαμε 1-0. Πολύ μεγάλος, μάλιστα. Ναι, 1-1, 1-0, 1-1, 1-1. Αυτό ήταν το μέση Τούμπα. Τώρα που επέστρεψες στη Θεσσαλονίκη μετά καμιά δεκαριά χρόνια που ήσουν, πόσο ήσουν στην Ασπροβάλτα, ασχολείσαι καθόλου με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ? Είσαι κάπου εκεί κοντά στις ακαδημίες, είσαι κάπου? Πάω παίζω μόνο με τους βετεράνους και πάω σε κάθε μάτς στον ΠΑΟΚ, δεν έχω χάσει μάτς ακόμα. Μάλιστα, επαγγελματικά δεν ασχολείσαι καθόλου με το θέμα? Όχι. Καλό είναι ένας βετεράνος που έχει να δώσει και έχει να διδάξει και είναι πρότυπο για την νεολαία της δικιάς μας της εποχής, και γιατί όχι και τώρα, να είναι κοντά στην ομάδα. Έχει να δώσει ο Μιχάλης Ολεγκάρης. Ήταν κάτι να γίνει, περιμένουμε, Γιώργο. Ήταν κάτι να Εγώ γίνει, θα χαρώ πολύ να σε δω εκεί. Έχεις να δώσεις. Να είσαι καλά. Να είσαι Μιχάλη, καλά. Σε ευχαριστώ. Δεν έχω άλλη ώρα, γιατί σε 3 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Σε να ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Καλές εκπομπές και καλώς ήρθες, αγόρι μου. Και σε ευχαριστώ πολύ για το ότι ήσουν κοντά σήμερα και μας είπε. Θυμηθήκαμε λίγο πολύ, τα πόδια. Και για τους πολιτικούς, τα μαμούνια ίσα τις φαλεσκού να πάρουν δρόμο. Είσαι ωραίο, Μιχάλη. Καλημέρα. Γεια σου.